Στο Next, όπως λέει και το όνομα του συνεδρίου, μιλάμε για την επόμενη μέρα, μιλάμε για αυτά που θα δούμε στο μέλλον, αυτά που θα δούμε στους επόμενους μήνες και στα επόμενα χρόνια. Οπότε και εγώ πρέπει να μιλήσω για τα αντίστοιχα κομμάτια που αφορούν εμάς. Οπότε, όσον αφορά εμάς που ασχολούμαστε με το usability και το UX και το optimization, αυτό το επόμενη μέρα, αυτό το Next, για μας λέγεται personalization. Πάμε δηλαδή από το να προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε, να κάνουμε optimize τα user interfaces για όσο το δυνατό περισσότερους χρήστες, δηλαδή για το μέσο χρήστη, ο οποίος, by the way, δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει ένας μέσος χρήστης, στο να προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε τις εμπειρίες και τα user interfaces για segments χρηστών, για ομάδες χρηστών και ιδανικά να μπορούσαμε να φτάσουμε να βελτιστοποιήσουμε την κάθε εμπειρία ξεχωριστά για τον κάθε ένα χρήστη ξεχωριστά ανάλογα με τις δικές του ανάγκες και τις δικές του και τα δικά του ενδιαφέροντα. Αυτό είναι λοιπόν το δικό μας Next, είναι το personalization. Και εδώ κάπου τελειώνει ο πρόλογος και πρέπει να έχω ένα slide για να προχωρήσω. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το δικό μας Next, το personalization. Και για πολλούς, το personalization είναι η επόμενη μέρα του web γενικά. Όχι μόνο δηλαδή του δικού μας του κλάδου που ασχολείται με το UX και το optimization, αλλά συνολικά του web και του digital. Η επόμενη μέρα είναι το personalization. Εγώ σήμερα θέλω να σας μιλήσω για αυτή την επόμενη μέρα. Θέλω να σας μιλήσω για το personalization, για το μέλλον. Αλλά ταυτόχρονα θέλω να σας πω ότι αυτό το όλο το κομμάτι που έχει να κάνει με το personalization, εκτός από Next, είναι και σήμερα, γιατί είναι κάτι που ήδη δουλεύουμε, είναι πράγματα που αναπτύσσουμε και δουλεύουμε και σχεδιάζουμε εδώ και καιρό, με τη βοήθεια βέβαια και της experience πλατφόρμας της Sitecore. Ό,τι θα δούμε σήμερα, ό,τι θα σας παρουσιάσω όσον αφορά το personalization, είναι πράγματα που γίνονται, υλοποιούνται σήμερα και εμείς θα δουλεύουμε πάνω στην πλατφόρμα της Sitecore. Θα σας μιλήσω και για παραδείγματα και για πράγματα που δουλεύουμε μαζί και με μεγάλους πελάτες και συνεργάτες όπως η Aegean, που υπάρχει ένα μεγάλο project personalization το οποίο δουλεύετε εδώ και αρκετό καιρό και σιγά σιγά θα αρχίσετε να βλέπετε και πράγματα να εμφανίζονται και στο ίδιο το site. Οπότε θέλω να μοιραστώ λιγάκι το όραμά μας για το πώς βλέπουμε αυτή την επόμενη μέρα, πώς βλέπουμε τους επόμενους μήνες και τι είναι αυτό που θα συζητάμε κατά κύριο λόγο μέχρι το επόμενο Next, οπότε και θα συζητήσουμε τα επόμενα πράγματα. Αυτό λοιπόν που οραματιζόμαστε εμείς είναι αυτό ακριβώς που είναι ο τίτλος της παρουσίασής μου. Βλέπουμε λοιπόν ένα web personalized, προσωποποιημένο, όσο το δυνατόν στον κάθε ένα χρήστη ξεχωριστά. Βλέπουμε ένα web το οποίο είναι ικανό να προβλέψει, είναι ικανό δηλαδή να αντλήσει στοιχεία και insights από τη συμπεριφορά του χρήστη, να βγάλει συμπεράσματα, να κάνει υποθέσεις και να προβλέψει τι είναι αυτό που πιστεύει ότι αυτός ο συγκεκριμένος χρήστης θέλει. Τι είναι το επόμενο κλικ που θα κάνει αυτός ο χρήστης. Ποιο είναι το προϊόν που είναι πιο πιθανό να αγοράσει αυτός ο χρήστης. Αυτό είναι το predictive κομμάτι. Και άρα ένα web το οποίο είναι και πιο έξυπνο. Ένα web το οποίο μαθαίνει και όσο περισσότερο το χρησιμοποιούμε, ένα site το οποίο όσο πιο πολύ το χρησιμοποιούμε, τόσο πιο πολύ αυτό το site μπορεί να τροφοδοτήσει πίσω και να μας δώσει content και περιεχόμενο και προτάσεις που μας ενδιαφέρουν. Αυτό είναι το concept λοιπόν της παρουσίασης και θα μιλήσουμε λοιπόν για το personalization. Να πω ότι το personalization γενικά είναι μια λίγο παρεξηγημένη έννοια. Καταρχήν είναι μια από αυτές τις έννοιες όπως ανέφερε και ο Κωνσταντίνος που παίζουν έτσι εδώ και πολλά χρόνια. Λέμε personalization, personalization και personalization λέμε και personalization δεν βλέπουμε ουσιαστικά. Οπότε είναι μια έννοια που είναι λίγο έτσι, την έχουμε πολύ ακούσει αλλά δεν την έχουμε πολύ δει. Και είναι μια έννοια η οποία παρόλο που οι περισσότεροι marketers αναγνωρίζουν ότι ναι, θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα επόμενα χρόνια του ίντερνετ, πάρα πολλοί φοβούνται να αρχίσουν να το αγγίζουν λίγο χειροπιαστά. Δηλαδή, δεν έχουν βάλει τα χέρια μέσα να αρχίσουν να δουλεύουν στην πράξη με το personalization. Και οι λόγοι είναι πολλοί και είναι και δίκαιοι. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι και παράξενο που συμβαίνει αυτό. Πολλοί βλέπουν το personalization ως ένα πολύ μεγάλο και περίπλοκο project, που είναι. Ένα δύσκολο έργο, το οποίο θα είναι δύσκολο να έρθει να ενσωματωθεί στις υπάρχουσες διαδικασίες ενός οργανισμού. Είναι πράγματα τα οποία έχουν τεχνικές απαιτήσεις πάρα πολύ υψηλές, οπότε υπάρχει και εκεί ένα barrier to entry και μια δυσκολία στους ανθρώπους που σκέφτονται «Μα πώς θα μπορέσω να μπω κι εγώ σε αυτό το παιχνίδι». Περίπλοκο, δύσκολο, χρονοβόρο κτλ. Πολλοί μάλιστα είναι και κάποιοι πιο σκεπτικιστές που το βλέπουν και λίγο creepy, δηλαδή σου λέει «Μήπως είναι και λίγο περίεργο να δείχνουμε στο χρήστη μας ότι ξέρουμε τόσα πολλά πράγματα για εκείνον».
Στην πραγματικότητα όμως, αν το personalization γίνει σωστά, αν το σχεδιάσουμε σωστά, αν έχουμε μια καλή στρατηγική, αν εφαρμοστεί σωστά, με το σωστό εργαλείο και με το σωστό τρόπο, πραγματικά έχουμε την ευκαιρία να προσφέρουμε μια πάρα πολύ φυσική και ενστικτόδη εμπειρία στο χρήστη, μια εμπειρία που είναι πραγματικά μοναδική, θα είναι χρήσιμη, θα είναι περιεχόμενο που θα έχει ενδιαφέρον, θα είναι engaging και συνολικά θα δίνει μια αίσθηση στο χρήστη του just right, ότι εδώ τα πράγματα είναι ωραία, είναι σωστά. Η εμπειρία αυτή που είχα σε αυτό το site είναι ικανοποιητική, είναι ευχάριστη, θέλω να ξαναέρθω, θέλω να συνεχίσω να ψωνίζω από το συγκεκριμένο site. Αυτό είναι λοιπόν το personalization. Τώρα, πολλές φορές η έλλειψη του personalization, η απουσία του personalization, το να μην έχουμε προβλέψει για personalization, μπορεί όχι μόνο να μην οδηγήσει σε αυτή την τέλεια εμπειρία που σας περιέγραψα πριν, αλλά μπορεί να έχει και το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή, μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές σκέψεις, σε εκνευρισμό, σε απογοήτευση. Εδώ, για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι μιλάμε για ένα travel site το οποίο απευθύνεται σε χρήστες που βρίσκονται στην Αγγλία και θέλει να προωθήσει μία προσφορά ή μία πτήση που είναι από Λονδίνο για Αθήνα, η αίσθηση που θα δημιουργηθεί στον άνθρωπο ο οποίος δεν βρίσκεται κοντά στο Λονδίνο μπορεί όχι απλά να μην είναι optimum, αλλά μπορεί να είναι και αρνητική. Μπορεί να αισθανθεί απογοητευμένος, μπορεί να αισθανθεί εκνευρισμένος. Σίγουρα θα αισθανθεί ότι αυτό το site δεν έχει να του πει κάτι που τον ενδιαφέρει άμεσα. Διορθώνοντας λοιπόν αυτό, το κομμάτι του personalization που βασίζεται στο location του χρήστη, σίγουρα πετυχαίνουμε το minimum, δηλαδή προσφέρουμε κάτι σε κάποιον που τον ενδιαφέρει. Και μπορεί έτσι να αυξήσουμε τα conversions και να δώσουμε κάτι χρήσιμο στον επισκέπτη. Αυτό που όμως θέλουμε να κάνουμε και αυτό που θέλω να συζητήσουμε μαζί σήμερα, είναι το κάτι παραπάνω. Είναι να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε λίγο πιο πέρα. Να προσπαθήσουμε να σκεφτόμαστε λίγο πιο έξυπνα, να δούμε τι πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε και να συνθέσουμε, για να φτάσουμε σε ένα πιο ολοκληρωμένο συμπέρασμα για το χρήστη στον οποίο μιλάμε. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι ένας χρήστης, ας πάρουμε το παράδειγμα της Aegean που ανέφερα πριν, ότι ένας χρήστης επισκέπτεται το site της Aegean, ξέρουμε από το geolocation του ότι βρίσκεται στην Αγγλία, ξέρουμε από τη γλώσσα στην οποία χρησιμοποιεί το site, τα ελληνικά, ότι είναι Έλληνας, άρα μπορούμε να αρχίσουμε να υποθέτουμε ότι αυτός είναι ένας Έλληνας ο οποίος ζει στην Αγγλία, είναι φοιτητής, δουλεύει στην Αγγλία, βρίσκεται στην Αγγλία για κάποιο λόγο, για ένα μεγάλο διάστημα. Μπορούμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι πιθανώς για να έχει μπει στην Aegean κάτι προφανώς κοιτάζει για να δει κάποια πτήση επιστροφή στην Ελλάδα. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτός ο χρήστης μπορεί να είναι και ακόμα λίγο homesick, μπορεί να του λείπει λίγο η Ελλάδα, μπορεί να του λείπει λίγο το σπιτικό φαγητό. Και γιατί να μην αρχίσουμε λοιπόν να εμφανίζουμε μηνύματα τα οποία μιλάνε λίγο περισσότερο στον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από, από το monitor και μιλάνε λίγο περισσότερο στο συναίσθημα του χρήστη. Γιατί να μην ξεκινήσουμε δηλαδή να δημιουργούμε content που μιλάει λίγο πιο άμεσα στον τρόπο που σκέφτεται ο χρήστης. Μήπως σου έλειψε ένα σπιτικό φαγητό, κλείσε τώρα την πτήση σου. Αυτό λοιπόν το πολύ απλό πράγμα τεχνικά μπορεί να έρθει και να γίνει κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό σαν εμπειρία. Αυτή η μικρή στιγμή είναι ένα micro interaction, το οποίο είναι ευχάριστο, είναι μια έκπληξη, δημιουργεί ένα πολύ θετικό συναίσθημα στο χρήστη και όλα μαζί αυτά τα πολλά μικρά micro interactions μπορεί να συνθέσουν μια πάρα πολύ ευχάριστη εμπειρία. Το λεγόμενο location-based empathy, που είναι αυτό που δείξαμε στο προηγούμενο παράδειγμα, είναι από τα πιο ισχυρά και από τα πιο απλά και από τα πιο γρήγορα, τα quick wins του personalization. Είναι δηλαδή το πρώτο πράγμα με το οποίο θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Και η απλή του μορφή είναι, ας πούμε, ένα e-shop το οποίο εμφανίζει αντίστοιχες χρεώσεις παράδοσης και αποστολής για τους χρήστες που δεν βρίσκονται στη χώρα στην οποία λειτουργεί, για διεθνείς δηλαδή παραδόσεις. Αυτό είναι το πιο απλό. Πάνω σε αυτή την πληροφορία, το location-based, μπορούμε να βάλουμε άλλο ένα layer. Μπορούμε να αρχίσουμε να γινόμαστε πιο δημιουργικοί. Μπορούμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πράγματα όπως ο καιρός. Και έτσι, όταν ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, στη Βόρεια Ευρώπη ο καιρός είναι βροχερός και ξέρουμε ότι ένας χρήστης μπαίνει στο site μας από τη Βόρεια Ευρώπη, μπορεί το αντίστοιχο μήνυμα να είναι «Θέλεις να φύγεις από τη βροχή και τη μαυρίλα και να κλείσεις ένα ταξίδι για μια πιο ηλιόλουστη περιοχή». Άρα, απλές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες και μεταφράζονται σε personalization που έρχεται και αγγίζει και μιλάει στον άνθρωπο που έχει επισκεφτεί το site μας. Άλλα πράγματα που μπορούμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε. Γιατί φερόμαστε στους χρήστες που έρχονται για πρώτη φορά στο site μας και στους χρήστες που είναι επαναλαμβανόμενοι χρήστες στη σελίδα μας με τον ίδιο τρόπο.
Σε ένα κατάστημα δεν θα το κάναμε ποτέ αυτό. Ένας επαναλαμβανόμενος πελάτης δεν θα ήταν ποτέ το ίδιο για ένα φυσικό κατάστημα με κάποιον που μπαίνει πρώτη φορά μέσα. Άρα, γιατί να ξεκινήσουμε γιατί να τους φερόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Ξέρουμε ότι οι πρώτοι είναι άνθρωποι οι οποίοι πιθανώς έρχονται για πρώτη φορά, έχουν μια πιο ανιχνευτική διάθεση, θέλουν να ψάξουν να βρουν περισσότερες πληροφορίες, χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο. Ξέρουμε ότι οι δεύτεροι πιθανώς έχουν ξανάρθει, είναι πιο κοντά στην αγορά, είναι πιο αποφασισμένοι, έχουν δει τα προϊόντα μας και ξέρουμε από τα στατιστικά μας και από τα analytics μας ότι έχουν μεγαλύτερο conversion rate. Άρα λοιπόν, γιατί να μην έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση, μια soft sell προσέγγιση για τους πρώτους και μια hard selling προσέγγιση για τους δεύτερους. Αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί πολύ απλά στην κεντρική εικόνα, ας το πούμε, της homepage, το κεντρικό promo image, το βασικό call to action θα μπορούσε να διαφέρει ανάλογα με το ποιος χρήστης είσαι. Να κάνουμε δηλαδή personalize το βασικό call to action. Find out more, το πιο soft sell για το χρήστη που θέλει να δει περισσότερα. Buy now, το πιο επιθετικό, το πιο hard sell για το χρήστη που ξέρουμε ότι έχει έρθει άλλες 4-5 φορές. Και πάνω σε αυτό μπορούμε να παίξουμε κι άλλο, μπορούμε να το εμπλουτίσουμε περισσότερο. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τεχνικές persuasive design, που έχουμε μιλήσει, για τις οποίες έχουμε μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν, με πιο έξυπνο τρόπο. Social proof, πώς μπορούμε δηλαδή να εισάγουμε την έννοια του social proof και των testimonials και του τι κάνουν άλλοι χρήστες από το κοινωνικό μου περιβάλλον, για να ενισχύσουν και να επαληθεύσουν στο χρήστη που έρχεται για πρώτη φορά ότι έχει έρθει στο σωστό μέρος, ότι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που έχουμε είναι για αυτόν και να αρχίσει να χτίζει μια θετικότερη εικόνα για αυτά. Αυτό λοιπόν είναι μόνο μια πρώτη σκέψη. Έτσι, αυτό το πράγμα μπορούμε να το εμπλουτίσουμε και να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω σε αυτό σε πολλά επίπεδα. Γιατί να μην εφαρμόσουμε το ίδιο personalization που πολλοί από εσάς μπορεί να εφαρμόζετε ήδη στο AdWords και να το φέρουμε στο site. Όταν ένας χρήστης ψάχνει στο Google για Nike παπούτσια και πατήσει πάνω σε μια διαφήμιση που μπορεί πιθανώς να έχει δημιουργηθεί δυναμικά σαν personalized διαφήμιση, που λέει βρείτε εδώ Nike παπούτσια, όταν έρθει λοιπόν στη σελίδα μας, γιατί να μην συνεχίσουμε αυτή την personalized εμπειρία που είχε μέχρι τώρα. Γιατί να μην τον φέρουμε σε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα που λέει ψάχνεις για Nike παπούτσια, όπου Nike παπούτσια μπορεί να μπει οτιδήποτε ανάλογα με το τι έχει, από πού έχει έρθει ο χρήστης. Live, δηλαδή αυτοματοποιημένο personalization. Και γιατί να μην προσθέσουμε πάνω σε αυτό και την πληροφορία του αν είναι first time ή second time user και να δούμε το χρήστη που έχει έρθει και έχει ξαναδεί τα Nike παπούτσια και να του πούμε «Μα ακόμα σκέφτεσαι να αγοράσεις αυτά τα Nike παπούτσια». Άρα, μικρές διαφορές στα λεκτικά και στον τρόπο που απευθυνόμαστε στο χρήστη, που κάνουν το μήνυμα να είναι πολύ πιο relevant, πολύ πιο σχετικό και να μιλάει απευθείας στο πώς αισθάνεται ο χρήστης εκείνη τη στιγμή. Και αυτή η έννοια, και αυτό είναι και ένα, πώς το λένε, ένα προμήνυμα του φαγητού, ένα teaser για αργότερα, η έννοια του first time και του repeat visitor είναι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα sites. Ακόμα και ένα site που κάνει online delivery, όταν έχει ένα χρήστη ο οποίος ξέρει ότι έχει παραγγείλει και άλλη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα και τον βλέπει να ξαναέρχεται, μπορεί να αρχίσει να σκέφτεται ότι μάλλον αυτός ο χρήστης μπορεί να αισθάνεται και λίγο τύψης, μπορεί να νιώθει ότι είναι λίγο μια μικρή αμαρτία αυτή που κάνει, να πάει να ξαναπαραγγείλει. Οπότε μπορεί και το μήνυμα να είναι «Άντε, κάνε άλλη μια παραγγελία, δεν θα το πούμε σε κανέναν». Άρα μπορούμε να αρχίσουμε λίγο έτσι διακριτικά, να ερχόμαστε λίγο πιο κοντά στο state of mind του χρήστη εκείνη τη στιγμή. B2B. Και εκεί υπάρχει φυσικά χώρος για personalization. Τραπεζικά προϊόντα, B2B, software, υπηρεσίες. Εκεί που το βασικό segmentation είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι μεγάλοι οργανισμοί. Τραπεζικά προϊόντα. Εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον χρήστη που θα έρθει από το small business, ο οποίος μπορεί να είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης εταιρείας, και στο χρήστη που θα έρθει από την μεγάλη επιχείρηση, όπου υπάρχουν αυστηρότερες δομές, πιο βαριές διαδικασίες, περισσότερα βήματα για να πάρθει μια απόφαση. Εκεί λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι πουλάμε, για παράδειγμα, κάποια συνδρομή ή κάποιο software, κάποιο εργαλείο, θα μπορούσε και πάλι το λεκτικό εδώ να γίνει personalized και στους μεν να λέμε «δοκίμασέ το» και στους δε να λέμε «ζητήστε ένα demo». Μικρές διαφορές που όμως ταιριάζουν στον τρόπο σκέψης του κάθε χρήστη, ανάλογα με το ποιος είναι αυτός. Και βέβαια, οι εφαρμογές είναι ατελείωτες, έτσι στο e-commerce. Όταν ένας χρήστης ξέρουμε ότι έχει δει πάρα πολλές φορές το ίδιο προϊόν,
βγαίνουμε και κάνουμε retargeting, αυτό είναι κάτι που έχει γίνει πια mainstream, το κάνουμε όλοι, αλλά γιατί δεν συνεχίζουμε αυτή την ίδια εμπειρία μέσα στο ίδιο το site? Γιατί δεν δείχνουμε στο χρήστη την ώρα που μπαίνει σε αυτή την product page ένα πιο intrusive μήνυμα, ένα πιο έντονο μήνυμα, πιθανώς ένα pop-up, ένα overlay, μια μπάρα που μπορεί να βγει από πάνω, που του λέει αγόρασέ το πριν τελειώσει. Δηλαδή, πάλι εισάγουμε persuasive μηνύματα, την έννοια του urgency, ότι κάτι θα τελειώσει, αλλά στοχευμένα, στο χρήστη που ξέρουμε ότι το έχει δει άλλες 4-5 φορές. Αυτό θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από το να βγούμε και να το πούμε σε όλους ανεξαιρέτως. Το format που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μπορεί να είναι πολύ πιο intrusive, δηλαδή πολύ πιο έντονο, όταν ξέρουμε ότι αυτός ο χρήστης είναι η τέταρτη φορά που βλέπει το ίδιο προϊόν, χωρίς να φοβόμαστε ότι θα χαλάσουμε την εμπειρία πλοήγησης, που είναι αυτό που θα σκεφτόμαστε γενικά για το site μας. Μπορούμε να αρχίσουμε να είμαστε πολύ πιο έξυπνοι με το personalization και πολύ πιο αποδοτικοί. Τα πράγματα που μπορούμε να πειράξουμε είναι πάρα πολλά. Τώρα είδαμε διάφορα παραδείγματα. Σε γενικές γραμμές θα τα κατηγοριοποιούσα ως εξής. Βασικό κομμάτι που κάνουμε personalize είναι το προϊοντικό κομμάτι, το κομμάτι των υπηρεσιών μας. Δηλαδή, οι προσφορές που θα προμοτάρουμε, τα προϊόντα που θα προτείνουμε, οι υπηρεσίες που θα προτείνουμε στο χρήστη ότι ταιριάζουν σε εκείνον. Αυτό μπορεί να είναι πολύ απλά πράγματα, όπως τα προτεινόμενα προϊόντα. Μπορεί να είναι πιο επιθετικά πράγματα, όπως ένα overlay που βγάζει μια προσφορά που είναι μόνο για σένα. Μπορεί να είναι η σειρά που εμφανίζονται τα προϊόντα σε ένα product listing, φέρνοντας μπροστά αυτά που θεωρούμε ότι είναι πιο κοντά στο χρήστη το συγκεκριμένο, με βάση το personalization που έχουμε κάνει. Όλο λοιπόν το κομμάτι το προϊοντικό. Μπορούμε φυσικά, και αυτό το είδαμε στα παραδείγματα, να πειράξουμε και να παίξουμε με τη γλώσσα, με τον τρόπο που μιλάμε, με τις λέξεις που χρησιμοποιούμε, με το ύφος, με τον τόνο, με το tone of voice που χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε σε κάποιον, ανάλογα με το personalization που έχουμε κάνει. Μπορούμε να επιλέξουμε τι πληροφορίες θα δείξουμε ή δεν θα δείξουμε. Θα μιλήσουμε για μεταφορικά, θα μιλήσουμε για business υπηρεσίες, όταν ξέρουμε ότι ο επισκέπτης που έχει μπει, για παράδειγμα, σε ένα travel site είναι business traveler. Θα μιλήσουμε για υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την οικογένεια, όταν ξέρουμε ότι ο επισκέπτης που έχει μπει σε αυτό το site ψάχνει να κλείσει μια εκδρομή για την οικογένειά του. Τι θα πούμε και σε ποιον και σε ποιο σημείο και σε ποια στιγμή. Αυτά είναι όλα πράγματα που μπορούμε να πειράξουμε με το personalization. Και το τελευταίο, που είναι το λιγότερο exciting, αλλά πάρα πολύ σημαντικό, defaults. Ό,τι μπορούμε να προσυμπληρώσουμε, να προεπιλέξουμε, να έχουμε ήδη κάνει για το χρήστη, όταν αυτός ξεκινήσει να συμπληρώσει μια φόρμα, να κάνει μια παραγγελία, να κάνει μια διαδικασία, πρέπει να το κάνουμε. Γιατί να βάζουμε απλά πράγματα, γιατί να βάζουμε το χρήστη να διαλέξει χώρα σε μια φόρμα όταν ξέρουμε σε ποια χώρα βρίσκεται? Γιατί να βάζουμε το χρήστη να βάλει το πρόθεμα του τηλεφώνου όταν ξέρουμε ότι βρίσκεται στην Ελλάδα? Να έχει τη δυνατότητα να το αλλάξει, αλλά ό,τι default μπορούμε να βάλουμε, να το κάνουμε. Τώρα, τα στοιχεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε το personalization και να αρχίσουμε να κάνουμε το segmentation, να αρχίσουμε δηλαδή να ομαδοποιούμε τους χρήστες μας σε groups, είναι άπειρα. Και όσο σκεφτόμαστε, βγαίνουν και περισσότερα. Είναι πάρα πολλά. Αν τα ομαδοποιούσα έτσι σε τρεις βασικές κατηγορίες, θα λέγαμε ότι είναι τα γνωστά δημογραφικά στοιχεία, δηλαδή αυτά που πάντα είχαμε και χρησιμοποιούσαμε παραδοσιακά για να κάνουμε targeting και segmentation, η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, το πού βρίσκεται κάποιος, η εθνικότητά του, τα κλασικά πράγματα. Είναι contextual attributes, δηλαδή όλα εκείνα τα πράγματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με το setting, με το context, με το πώς ο χρήστης κάνει access στο site μας τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι πράγματα που σήμερα είναι σε μία κατάσταση και την επόμενη φορά μπορεί να είναι διαφορετικά. Contextual, δηλαδή περιβαλλοντικοί παράγοντες. Τι συσκευή χρησιμοποιεί, πού βρίσκεται, αν είναι new ή returning, από πού έχει έρθει, τι browser χρησιμοποιεί, τι ώρα της μέρας είναι, τι καιρό έχει εκεί που βρίσκεται. Όλα αυτά. Και το behavioral, δηλαδή όλα τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το τι κάνει ο χρήστης πάνω στη σελίδα μας. Πράγματα που έχει κάνει στο παρελθόν, πράγματα που κάνει στο τωρινό session, δηλαδή πού πλοηγείται, πόση ώρα μένει, ποιες σελίδες διαβάζει, ποιο content καταναλώνει, τι αγορές έχει κάνει στο παρελθόν, αν έχει εγκαταλείψει το καλάθι του, όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά του χρήστη. Και το ενδιαφέρον βέβαια προκύπτει και η μαγεία προκύπτει όταν αρχίζεις να κάνεις layering αυτών των διαφορετικών στοιχείων. Δηλαδή όταν αρχίζεις και τα συνδυάζεις, όπως είδαμε πριν. Δηλαδή, αν είσαι στην Αγγλία και έχεις μπει από το κινητό και είναι βράδυ και κάτι άλλο και κάτι άλλο, τότε και αρχίζεις και σκέφτεσαι πραγματικά στιγμές που μπορεί να φτάσουν να είναι σχεδόν μοναδικές.
Βέβαια θέλει προσοχή, για να μην φτάσουμε να κάνουμε πάρα πολύ έντονο personalization και πάθουμε το λεγόμενο filter bubble, που είναι μια άλλη ιστορία για μια άλλη παρουσίαση. Τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε segmentation τους χρήστες, μπορούμε να τα χωρίσουμε και με έναν άλλο τρόπο. Implicit versus explicit. Μάλλον, explicit versus implicit. Explicit είναι τα δεδομένα που μας δίνει ο χρήστης μόνος του. Όταν γράφεται στο site μας δίνει τα στοιχεία του. Όταν κάνει μια αγορά, μας δίνει τα στοιχεία του. Όταν γράφεται στο newsletter μας δίνει τα στοιχεία του. Όταν κλικάρει πάνω σε ένα προϊόν, μας λέει ότι έκανε αυτό το κλικ. Όταν κάνει μια αναζήτηση, μας λέει για ποιο πράγμα ψάχνει. Explicit στοιχεία. Και implicit στοιχεία είναι όλα εκείνα τα παρελκόμενα, τα γύρω-γύρω data που μπορούμε να μαζέψουμε εμείς, χωρίς να μας τα έχει δώσει συνειδητά ο χρήστης. Τι συσκευή χρησιμοποιεί, τι browser χρησιμοποιεί, η συμπεριφορά του μέσα στο site. Όλα αυτά τα data που μπορούμε να μαζέψουμε. Και φυσικά συνδυάζοντας implicit και explicit, φτάνουμε σε πολύ πιο accurate αποτελέσματα. Το περνάω αυτό. Άρα λοιπόν, το personalization που συζητάμε μέχρι τώρα, είναι κατά βάση rules-based personalization. Δηλαδή, το πρώτο βήμα, το πρώτο πράγμα που θα έκανε κάποιος που ήθελε να ασχοληθεί με το personalization θα ήταν να ξεκινήσει με τέτοιου τύπου απλούς κανόνες. Αν ο χρήστης αυτό, τότε δείξ' του αυτό. Αν ψι, δείξ' του Z. Και να αρχίσουμε να δομούμε έτσι μια σειρά από personalized εκδοχές που εμφανίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Το καλό με αυτή τη μέθοδο είναι ότι είναι ο τρόπος για να ξεκινήσουμε, είναι ο τρόπος για να αρχίσουμε να λερώνουμε τα χέρια μας, για να πειραματιζόμαστε, για να δούμε τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει, να δούμε τι είναι αυτό που έχει πιο πολύ αξία για το δικό μας το site. Το κακό είναι ότι δεν είναι πάρα πολύ scalable, δηλαδή όσο μεγαλώνει το site, όσο μεγαλώνουν οι κανόνες, όσο πληθαίνουν τα attributes, αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει πάρα πολύ μεγάλο και δύσχριστο και δύσκολο να το συντηρήσεις. Ποιος κανόνας υπερτερεί πιανού, τι γίνεται όταν συμπέσουν δύο, τι γίνεται όταν αρχίζει δηλαδή και ξεφεύγει λίγο όσο περισσότερο μεγαλώνει. Εκεί έρχεται κάτι που το Sitecore ονομάζει predictive personalization, δηλαδή η δυνατότητα το site να διαμορφώνεται αυτόματα και live και σε πραγματικό χρόνο με πιο έξυπνο τρόπο και όχι με καρφωτούς κανόνες όπως αυτά τα παραδείγματα που ανέφερα πριν. Στο predictive λοιπόν personalization έχουμε real-time προσαρμογή του περιεχομένου. Έχουμε δηλαδή ένα site το οποίο διαβάζει, ανιχνεύει, παρακολουθεί τις κινήσεις του χρήστη, βγάζει συμπεράσματα και υποθέτει ποια περσόνα μπορεί να προσομοιάζει πιο πολύ αυτό το χρήστη και του δείχνει το αντίστοιχο περιεχόμενο. Για να γίνει λοιπόν αυτή η δουλειά χρειάζεται όντως μια γερή στρατηγική, ένας καλός σχεδιασμός, μια καλή συνεργασία μεταξύ των ομάδων μέσα στην εταιρεία, ένα πολύ καλό εργαλείο, οπωσδήποτε ένα δυνατό εργαλείο όπως για παράδειγμα το Experience Platform της Sitecore, που έχει το Rule Engine και μπορεί να τρέξει τα συγκεκριμένα rules. Εδώ λοιπόν αρχίζουμε και χτίζουμε profiles, χτίζουμε personas, κάνουμε content profiling. Τι είναι αυτό? Μπαίνουμε δηλαδή μέσα στο site και λέμε το κάθε κομμάτι content, η κάθε σελίδα, παίρνει ένα score με βάση το πόσο σημασία έχει για κάποια συγκεκριμένη persona. Έχουμε φτιάξει εμείς 3-4 βασικές personas που είναι οι βασικές personas του site μας και αρχίζουμε και βάζουμε score στο περιεχόμενο του site. Έτσι, καθώς ο χρήστης πλοηγείται μέσα στο site, μαζεύει πόντους, μαζεύει scores, είδε την τάδε σελίδα, γύρισε πίσω, έκανε την τάδε αναζήτηση, ήρθε από την τάδε καμπάνια, έχει κάτσει τόση ώρα στο site, πραγματοποίησε το τάδε goal. Όλα αυτά είναι μικρή-μικρή πόντι που αρχίζει και μαζεύει και καθώς πλοηγείται, διαμορφώνεται δυναμικά και live και σε πραγματικό χρόνο η persona που θεωρούμε εμείς ότι είναι αυτός ο χρήστης. Και αντίστοιχα του σερβίρουμε το σχετικό περιεχόμενο. Και αυτό μπορεί να αλλάζει, γιατί όλοι μας δεν είμαστε μία persona. Μπορεί σέμερα να είμαι στο site της Aegean για να κλείσω ένα επαγγελματικό ταξίδι, άρα είμαι ένας business traveler, αλλά μπορεί αύριο να μπω για να κλείσω τις διακοπές μαζί με την οικογένειά μου. Άρα είμαι leisure και είμαι στην κατηγορία family. Άρα φοράμε πολλά καπέλα και το site θα έπρεπε να μπορεί να ανταποκριθεί σε πραγματικό χρόνο σε αυτούς τους διαφορετικούς ρόλους που έχουμε. Αυτό είναι το παράδειγμα που μόλις ανέφερα. Από όλες αυτές τις μικρές λεπτομέρειες που η κάθε μία μόνη της μπορεί να μην σου έλεγε με σιγουριά ότι εγώ είμαι business traveler, το ποια διαφήμιση πάτησα, το ποιες σελίδες διάβασα, το αν έκανα μια αναζήτηση για ένα ταξίδι αυθημερών.
πήγαινε έλα την ίδια μέρα, το αν διάβασα μια συγκεκριμένη πληροφορία που αφορά τους business traveler. Από μόνο του το κάθε ένα πράγμα μπορεί να μην μου έλεγε με σιγουριά ότι αυτός ο χρήστης είναι business. Όλα μαζί όμως με το predictive personalization μπορούν να μας σχηματίσουν την εικόνα του business traveler και να μας βοηθήσουν να προωθήσουμε, για παράδειγμα, το business lounge σε ένα τέτοιο χρήστη. Αντίστοιχα σε οικονομικές υπηρεσίες, σε ασφάλειες, όλες αυτές οι μικρές κινήσεις του χρήστη θα μπορεί να στοιχειοθετήσουν μια περσόνα του ανθρώπου που ψάχνει να ασφαλίσει την οικογένειά του. Και το αντίστοιχο μήνυμα να είναι αυτό. Άρα από απλά μηνυματάκια του στυλ «Μήπως σου λείψε το σπιτικό φαγητό» σε πιο sophisticated λύσεις που προωθούν υπηρεσίες και προϊόντα και λύσεις που ταιριάζουν στον κάθε χρήστη ξεχωριστά. Όπως είπα και πριν, αυτά είναι πράγματα που ναι είναι το μέλλον, αλλά είναι πράγματα που δουλεύουμε και σήμερα με το Experience Platform της Sitecore. Είναι πράγματα που θα δείτε να εμφανίζονται και θα δείτε τους πρώτους μας πειραματισμούς, ας το πούμε, να βγαίνουν live και να κάνουν optimized sites με βάση το personalization και στοχευμένα για κάθε segment και για κάθε χρήστη. Και αυτά νομίζω όσον αφορά γενικά τις σκέψεις μας και το όραμα και το next το δικό μας, το επόμενο διάστημα. Θα κλείσω με 3 βασικά στατιστικά σε περίπτωση που δεν σας έχω πείσει για την χρησιμότητα και την αξία του personalization. Απλά να σας πω, είναι πάρα πολλές οι έρευνες, είναι δεκάδες οι έρευνες που λένε πόσο σημαντικό είναι το personalization και πόσο πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξει κτλ. Σας αφήνω με 3 ενδεικτικά νούμερα. 73% των χρηστών προτιμούν να έχουν interaction με εταιρείες που κάνουν personalization και κάνουν τις αγοραστικές τους εμπειρίες πιο σχετικές. 86% των χρηστών λένε ότι το personalization παίζει πραγματικό ρόλο στην αγοραστική τους συμπεριφορά. Και στο τέλος, 45% των e-shoppers είναι πιο πιθανό να κάνουν αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα που κάνουν personalized προσφορές, που κάνουν δηλαδή σχετικές με εκείνους προσφορές. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και μπορούμε να πούμε και περισσότερα έξω.